για ολόκληρη την περιφέρεια της Κρήτης. Ο Υπουργός Εσωτερικών έχει υπογράψει την κατευθείαν ένταξη στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης 49 έργων ύψους 152 εκατομμυρίων ευρώ. Τον κομβικό ρόλο της Κρήτης στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας υπογράμμισε ο Υπουργός Εσωτερικών κατά τη διάρκεια παρουσίασης από το Ηράκλειο του φιλόδοξου προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, το οποίο έχει εξασφαλισμένους πόρους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση έργων πνόης, τα οποία στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η Κρήτη πιστεύω ότι βρίσκεται σε μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Η άποψή μου είναι ότι αυτή η δεκαετία που ξεκινά θα βρεθεί στην εμπροστοφυλακή μιας μεγάλης ελληνικής επιτυχίας. Η χώρα μπορεί να κινηθεί πολύ γρήγορα μπροστά και η Κρήτη είμαι βέβαιος ότι θα είναι στο πρώτο βαγόνι, θα είναι η ατμομηχανή της νέας ελληνικής οικονομικής ανάπτυξης. Κύριε Υπουργέ, ήρθε η ώρα να αξιολογήσουμε και να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας. Όχι για να αναμετρηθούμε, αλλά για να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε συνέργειες με την επιδίωξη να αποτελέσει το πρόγραμμα που φέρει το όνομα του αείμνηστου Αντώνη Τρίτση την απαρχή μια νέας πραγματικότητας και το αποτέλεσμα μιας δημιουργικής συνεργασίας. Στην Κρήτη έχουν ενταχθεί 49 έργα προϋπολογισμού 152 εκατομμυρίων ευρώ. Σε ό,τι αφορά το Ηράκλειο, αφορά έργα αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης, έργα οδικής οδοποιίας, έργα τεπλημμυρικής προστασίας και αναβάθμισης του Κέντρου Επεξεργασίας Λιμάτων. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό έργο είναι αυτό της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης. Τα θέματα που ετέθησαν αφορούν στη διάγεια στο Δήμο Ηρακλείου ειδικότερα. Πιστεύουμε ότι θα αξιολογηθούν θετικά. Το ίδιο μας υπευθυνθήκε και ο Υπουργός για συγκεκριμένα έργα τα οποία θέσαμε και θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε χρηματοδότηση για αυτά και θα τα προχωρήσουμε στην εκτέλεσή τους. Ο θεσμός της αυτοδιοίκησης, περιφέρεια, δήμοι, αναμφίβολα οφείλουν να έχουν τη δική τους συνδρομή και συμβολή. Στην πραγματικότητα είναι ο βατήρας για να κάνουμε το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός. Θα φανεί πολύ χρήσιμο, πολύ χρήσιμη η πρόσκληση για μια καινοτόμο δράση, την δημιουργία και τη λειτουργία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για υποστήριξη των υποδομών ίδρυσης και αποχέτευσης. Η αυτοδιοίκηση είναι μια Φεράρι που κινείται όμως με συμβατικά λάστιχα, δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, Γιάννης Κουράκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην γραφειοκρατία του συστήματος και στην αδράνεια της διοίκησης, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των ΟΤΑ με εξειδικευμένο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό. Θέλω να αναφερθώ σε ένα διαχρονικό αίτημα της Κρήτης, που δεν είναι άλλο από την επιτάχυνση της κατασκευής του νέου οδικού άξονα Κρήτης. Η πρώτη, κύριε Πρόεδρε, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων είναι ότι για πρώτη φορά ένα πρόγραμμα έργων θα γίνει με την ισχυρή συμμετοχή της ίδιας αυτοδιοίκησης. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε βάλει έναν πρόσθετο στόχο να μην υπάρξει ούτε ένας Δήμος που να μην ωφεληθεί από το πρόγραμμα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, το πρόγραμμα για τα αδίποτα τετραγωνικά λήγει στις 31 Αυγούστου. Σήμερα μπορώ να ανακοινώσω ότι η ΕΤΑ θα δημιουργήσει ξεχωριστό παράδειγμα στην Μεγαλόνισο. Δήμος Μινώα και ο Δήμος ο οποίος θα υποδεχθεί το μεγαλύτερο έργο της Ελλάδος, μπορεί να πούμε, την περίοδο αυτή, έχουμε αρκετά προβλήματα. Τα προβλήματά μας είναι, όπως ξέρετε, το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι η μετεγκατάσταση των δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, των αγροτικών δρόμων. Ειδικότερα ο δικός μας ο Δήμος, ως τουριστικός Δήμος, καταλαβαίνετε ότι έχει μια πολύ μεγάλη στέρηση στα έσοδά του από το τέλος παρεπιδημούντων. Κοιτάξτε, εμείς ζητάμε μια επιπλέον ενίσχυση, η επιπλέον ενίσχυση που έχει υποσχεθεί ήδη ο Υπουργός να δοθεί με βάση τα χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα που έχουν κάθε Δήμη και με τη ζημιά που έχει υποστεί. Παράλληλα, ο Υπουργός τόνισε την ανάγκη επαναλειτουργίας και ενίσχυσης της δημοτικής αστυνομίας στο νησί μας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε για την ασφάλεια των δημόσιων σχολείων. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα σεισμικού ελέγχου για να αποφύγουμε αρνητικές συνέπειες από έναν ενδεχόμενο μεγάλο σεισμό.
Η αυτοδιοίκηση θα βγει κερδισμένη, καθώς θα ενισχυθεί με νέες αρμοδιότητες και πόρους στο πλαίσιο των μεγάλων θεσμικών μεταρρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση, σημείωσε ο Υπουργός. Είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε με νέες αρμοδιότητες και τους Δήμους και τις περιφέρειες, μεταφέροντας αρμοδιότητες, πόρους και προσωπικό από το κρατικό μηχανισμό προς την αυτοδιοίκηση. Την εκδήλωση διοργάνωσε η ΠΕΔ Κρήτης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.